μια διαδικασία δημιουργίας αυτής της ταινίας που έχει τον προσωρινό τίτλο «Ράδιο Τρίπολης». Προσωρινό τίτλο. Εδώ Τρίπολη. Ο προσωρινός τίτλος. Προσπαθούμε να δούμε πώς θα οριστικοποιήσουμε τον τίτλο της ταινίας. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ όσους και όσες βρίσκονται εδώ και στηρίζουν πρώτα απ' όλα το Arcadian Screenings, γιατί νομίζω είναι ένας θεσμός πραγματικά τον έχει ανάγκη πολύ. Αυτό που έχουμε πει με το Φώτη, ξεκινώντας τις διαδικασίες πριν από 3-4 μήνες σε αυτά τα σεμινάρια που κάνουμε, είναι ότι θα πρέπει να γίνει μια ταινία για το ραδιοσταθμό της πόλης που να δείχνει τη σχέση του σταθμού με την πόλη, το πόσο δεμένος είναι αυτός ο σταθμός με την πόλη. Εγώ δεν θέλω να πω περισσότερα, ας κάνουμε δύο λόγια τώρα, να παίξουμε το τρέιλερ που έχουμε ετοιμάσει για να δείτε περίπου αυτό το υλικό και στη συνέχεια θα κάνουμε μια συζήτηση πιο εκτενή. Δείτε το τρέιλερ. Σε πόσο. Είστε συντονισμένοι στους 91,5 στη Δημοτική Ραδιοφωνία της Τρίπολης και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 12 με την ώρα Παπαϊωάννου. Συνεχίζουμε στο δεύτερο ημίωρο του δελτίου μας με τοπική επικαιρότητα και πάμε σε θέματα που αφορούν γενικότερα στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Φώτη, θέλεις λίγο να μας εξηγήσεις πόσο ήρθε η ιδέα να γίνει αυτή η ταινία
ειδήσεις. Θα είμαι εγώ δημοσιογράφος. Τώρα εσύ δεν είσαι πια ο δημοσιογράφος σήμερα, είσαι ο συνεδριαζόμενος, αλλάζουν οι ρόλοι. Ναι. Λόγω της ιδιότητας ως δημοσιογράφος, εργάζομαι σε έναν σταθμό της πόλης μας, τη Δημοτική Ραδιοφωνία, και με αφορμή τις παραστάσεις που ζω εγώ καθημερινά μέσα από το ραδιόφωνο, ήθελα να προσπαθήσω να αποτυπώσω την καθημερινότητα ενός ραδιοφωνικού σταθμού μιας επαρχιακής πόλης. Και από τις δύο πλευρές. Και από την πλευρά των εργαζομένων που καθημερινά μπορεί να είναι ως ένα, είναι η καθημερινότητά τους κάτι που είναι συνηθισμένο, αλλά αυτό που κάνουν το αγαπούν πάνω απ' όλα. Και από την άλλη, από την πλευρά του ακροατή, του πολίτη, που έχει ιδιαίτερη σχέση με το ραδιόφωνο και του κάνει παρέα στην καθημερινότητά του, είτε είναι η εργασία, είτε είναι το, στο σπίτι, διασκέδαση, ψυχολογία. Και ήθελα κάπως έτσι να αποτυπώσω αυτή την καθημερινότητα. Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες ενός μέσου σαν το ραδιόφωνο σε σχέση με την τηλεόραση και σε σχέση με άλλα μέσα επικοινωνίας όπως είναι το ίντερνετ, ας πούμε? Κατά την προσωπική μου άποψη, πιστεύω ότι το ραδιόφωνο είναι πιο ανθρώπινο. Νομίζω ότι η φωνή που περνάει μέσα από τους δέκτες μέσα ραδιοφώνου είναι πιο οικείος για έναν πολίτη, για έναν άνθρωπο που αγαπάει το ραδιόφωνο. Νομίζω είναι πιο ανθρώπινο και στις σχέσεις και πιο καλύτερη ποιότητα και στην επικοινωνία και στην ψυχαγωγία. Νομίζω ότι πολλές φορές ακούοντας φανταζόμαστε κιόλας πράγματα ή αφήνουμε τον εαυτό μας να κρίνει όπως πρέπει και όχι με την εικόνα που πολλές φορές μπορεί να σε αποπροσανατολίσει λίγο παραπάνω από ό,τι γίνεται με τηλεόραση ή με κάποια άλλα μέσα. Νομίζω ότι το ραδιόφωνο όλοι το έχουν αγαπήσει λίγο πολύ, είτε για να ενημερώνονται, είτε για να ακούνε μουσική. Και νομίζω ότι τουλάχιστον θα προσπαθήσω μέσα από την προσπάθεια που γίνεται να περάσω αυτό, ότι το ραδιόφωνο πάνω απ' όλα είναι μια προσπάθεια κάποιων ανθρώπων που θέλουν να περάσουν προς τα έξω, είτε είναι μουσική, είτε ενημέρωση, κάποια πράγματα, να ενημερώσουν τον κόσμο, να τον ψυχαγωγήσουν. Νομίζω εκεί περισσότερο θέλω να σταθώ. Στο ανθρώπινο του πράγματος, θα έλεγα. Στο ανθρώπινο παράγοντα. Ναι, δηλαδή στους χαρακτήρες. Στους χαρακτήρες, ναι. Αν και είχαμε μια διαφωνία στο ποιος θα είναι, στο ποιο θα είναι το κεντρικό πρόσωπο μιας ταινίας μέσα από τα εργαστήρια και μέσα από τα μαθήματα του Story Talks. Εγώ διαφώνησα λίγο ότι νομίζω ότι προσπάθησα να βγάλω σε κεντρικό πρωταγωνιστή ένα ραδιόφωνο. Δεν είναι άνθρωπος, δεν είναι κάποια μορφή έτσι ζωντανή, αλλά νομίζω ότι μέσα από τους παράλληλους πρωταγωνιστές, εντός και εκτός ραδιοφώνου, πρωταγωνιστής έμεσα αναδεικνύεται το ίδιο το ραδιόφωνο. Αυτή είναι μια προσέγγιση πολύ ουσιαστική για να μπορεί κανείς να μιλήσει για ένα ραδιοφωνικό σταθμό που υπάρχει σε μία πόλη εκτός του κέντρου. Ποιες είναι οι ιδιομορφίες ενός ραδιοφωνικού σταθμού που δεν είναι στο κέντρο, στην Αθήνα ή στις μεγάλες πόλεις, στη Θεσσαλονίκη, Πάτρα, αλλά είναι σε μία πιο μικρή πόλη όπως είναι η Τρίπολη? Νομίζω ότι οι άνθρωποι που εργάζονται σε ένα ραδιόφωνο στην περιφέρεια, στην επαρχία, είναι, δεν ξέρω αν είναι πιο ευαισθητοποιημένοι, είναι πιο κοντά στους ανθρώπους της καθημερινότητας. Βγαίνουν έξω, αντιμετωπίζουν, ζουν τα προβλήματα, αφουγκράζονται περισσότερο τι ενδεχομένως να θέλει ο κόσμος, δέχονται άτυπα μέσα από τις αντιδράσεις των ακροατών τα λάθη και προσπαθούν να προσαρμοστούν πιο εύκολα. Νομίζω σε μια μεγάλη πόλη ένας ραδιοφωνικός παραγωγός δεν ξέρω πόσο άμεσα μπορεί να έχει επιρροή πρόσωπο με πρόσωπο να δεχτεί μια κριτική, κάτι δεν κάνει σωστά, διορθώσετε αυτό, καλύψτε λίγο τα προβλήματα που υπάρχουν στην καθημερινότητα, βάλτε ένα άλλο είδος μουσικής, όπως έχουν οι πολλοί να αναδείξουν λίγο την παραδοσιακή μουσική, επειδή εδώ πέρα πολύ αγαπούν και την παραδοσιακή μουσική. Και νομίζω ότι οι άνθρωποι που εργάζονται σε ένα ραδιόφωνο το καταλαβαίνουν πιο ουσιαστικά και προσπαθούν να προσαρμοστούν στους ίδιους ακροατές. Εγώ αυτό που εισπράττω από αυτά που είπες είναι ότι το ραδιόφωνο είναι ένα μέσο που το χειρίζονται άνθρωποι. Ναι. Άρα το στοιχείο το βασικό
οι άνθρωποι που δουλεύουν στο σταθμό, οι χαρακτήρες δηλαδή. Οι ίδιοι χαρακτήρες και νομίζω ότι πολλές φορές το πρόγραμμα ενός ραδιοφώνου στην επαρχία, στην περιφέρεια, το συνδιαμορφώνουν οι ίδιοι ακροατές. Ο κόσμος που βγαίνει έξω αγαπάει το ραδιόφωνο και με την καλοπροαίρετη, κατά κύριο λόγο, κριτική του, προσπαθεί να το πλάσει κατά μία έννοια με τη βοήθεια των εργαζομένων στα μέτρα του. Και πώς είναι η σχέση της δημοτικής ραδιοφωνίας με τους ιδιωτικούς σταθμούς, εφόσον λειτουργεί σε σχέση με αυτούς? Νομίζω ότι η κυβέρνηση ενός δημόσιου μέσου είναι να προβάλλει τα προβλήματα της πόλης, των δημοτών, αλλά δεν στέκεται μόνο εκεί. Δεν νομίζω ότι το καλό είναι, για να μην παρεξηγηθούμε, ότι στην επαρχία και άλλα, και άλλα ραδιόφωνα της περιοχής μας και της πόλης μας προσπαθούν με την ίδια διάθεση να ψυχαγωγήσουν τους ακροατές, να τους ενημερώσουν σωστά, έγκαιρα και έγκαιρα. Και αυτό είναι ίσως ένα πλεονέκτημα σε σχέση με κάποια ενδεχομένως με τα ραδιόφωνα και τον υψηλό ανταγωνισμό που υπάρχει στο κέντρο ή στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα ή στις μεγάλες πόλεις. Νομίζω ότι δεν μπορώ να πω στη διαδικασία να πω τι μπορεί να είναι οι διαφορές ενός δημόσιου μέσου. Θεωρώ όμως ότι η υποχρέωση ενός δημοτικού μέσου, όπως είναι η δημοτική ραδιοφωνία, στην προηγουμένη περίπτωση είναι να κάνει το καθήκον της και να στέκεται, να αποτελεί μάλλον, θα έλεγα, καλύτερα τη φωνή των πολιτών. Στην ανάδειξη των προβλημάτων τους, στο τι θέλουν για να. Τι θέλουν στο πρόγραμμα ενός τέτοιου μέσου για να έχουν την ψυχαγωγία σε καλύτερο επίπεδο, νομίζω εκεί στέκονται περισσότερο. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Ωραία. Τι άλλο θα μπορούσε να πει κανείς ως προοπτική για αυτή την ταινία, δηλαδή πού στοχεύεις, ποιο είναι το κοινό σου και πώς τη βλέπεις να ολοκληρώνεται τώρα και πότε θα είναι έτοιμη? Ευελπιστούμε τον προσεχή Απρίλιο να απελαμβάνει στις ολοκληρωμένες προσπάθειες και να αποτελεί μια ακόμα δημιουργία από τις πολλές που έχουν ήδη γίνει, παρουσιαστήκαν και αυτές τις μέρες και πραγματικά είναι εξαιρετική δουλειά όλων των παιδιών που έχουν κάνει αυτές τις ταινίες. Όσες μπόρεσα να δω πραγματικά και έχω μείνει εντυπωσιασμένος και από τις δύο προηγούμενες χρονιές. Σίγουρα θέλει την προετοιμασία, σίγουρα θέλω να περάσω το ανθρώπινο στοιχείο. Νομίζω ότι η ταινία είναι περισσότερο περιγραφική. Θα έχει κάποια αφηγηματικά αποσπάσματα όσο διακριτικά γίνεται για την πορεία και την ιστορία ενός ραδιοφωνικού σταθμού, που πρέπει να πούμε ότι ήταν από τους πρώτους ελεύθερους ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας, μετά τον Flash 989, συγγνώμη, το πρώτο ουσιαστικά. 1984 στην Αθήνα. Που ήταν ο πρώτος. Το ραδιόφωνο. Και πριν από αυτό ήταν το κανάλι 15, που ήταν παράνομο τελείως δηλαδή. Και ήταν του Ρούσου Κούρδου. Ήταν από τους πρώτους ραδιοφωνικούς σταθμούς που λειτουργήσαν ελεύθερα νόμιμα εδώ και 30 χρόνια. Και με αφορμή κιόλας και την συμπλήρωση 30 χρόνων από την λειτουργία της δημοτικού ραδιοφώνου, ίσως ήταν και αυτό ένα κίνητρο να προσπαθήσω να δημιουργήσω αυτή την ταινία. Θέλω να περάσω στο ανθρώπινο κύριο στοιχείο, να έμεσα να περιγράψω λίγο την πορεία αυτού του σταθμού και τη στενή σχέση που έχει με τους ακροατές. Αυτό, ότι δηλαδή αυτά είναι τα βασικά στοιχεία που θα περιλαμβάνει στο τέλος αυτή η ταινία και που πολύ μικρά αποσπάσματα είδατε σε αυτό το τρίλεπτο που κάνουμε με το Φώτη για να σας δείξουμε λίγο να πάρετε μια ιδέα. Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία, ελπίζω. Ποιες είναι οι προοπτικές σου σε σχέση με τις ταινίες, πώς σου φαίνεται, άνθρωπος του ραδιοφώνου, άρα του λόγου, προφορικού λόγου. Μπορώ να πω ότι μπροστά από κοινό δεν είμαι τόσο εξοικειωμένος. Είμαι συνήθως πίσω από τα μικρόφωνα, κάνω από τις συνεντεύξεις και δεν είμαι συνηθισμένος έτσι στην προβολή το να ανεβαίνω στο βήμα και να κάνω λόγους. Εγώ περισσότερο θέλω να έχει ένα καλό αποτέλεσμα και στο τέλος
ολοκληρώσουμε την ταινία. Αν με το καλό ολοκληρωθεί καλά και όπως θα θέλαμε, να ικανοποιήσει τον θεατή που όταν τελειώσει θα σηκωθεί, να φύγει, να πάει στο σπίτι του. Αυτό. Δεν θέλω να πω πολλά.